Ήρθα για ένα γρήγορο. Όχι γρήγορο φαγητό, τα είναι πανθυγιεινά πράγματα, ούτε γρήγορο γαμίσι. Καθώς δίνω βάση στο συνέστημα. Επίσης είσαι άντρας. Επίσης, όντως το πήγαινα για μικρό το συγκεκριμένο βίντεο, αλλά τελικά δεν πέτυχε ιδιαίτερα. Θα βγει περίπου 8-9 λεπτά, υπολογίζω. Αλλά και στην τελική εντάξει, για τεχνητή νοημοσύνη μιλάμε. 9 λεπτά βίντεο με θέμα τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται μικρό βίντεο. Χαίρετε, Αλάνια. Καταρχήν, για όσους δεν ξέρουν, τεχνητή νοημοσύνη είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε υπολογιστή και λειτουργεί εν μέρη σαν ανθρώπινος εγκέφαλος. Έχει δηλαδή κατά κάποιον τρόπο λογική. Από τη φύση τους οι υπολογιστές είναι εντελώς βλαμμένα κατασκευάσματα, δεν έχουν νοημοσύνη, απλώς έχουν υπολογιστική δύναμη, μπορούν να υπολογίζουν και τους βάζει κάποια προγράμματα τα οποία τρέχουν και κάνουν κάποιες εργασίες. Από μόνοι τους δεν έχουν ακριβώς νοημοσύνη. Τώρα, έχοντας πει αυτό, έχετε δει το Terminator. Προφανώς και έχετε δει το Terminator. Όλοι έχουν δει το Terminator. Γιατί ο Σουάρτζενεγκερ γεμισμένος με μύες από τους αστραγάλους μέχρι το κρανίο, πλούσια υπόθεση, και αυτή εδώ η μπάντα σγκόμενα, η οποία κανονικά θα έπρεπε να είχε πεθάνει από ρουκέτα στα παΐδια, αλλά τελικά οι σεναριογράφοι την σκότωσαν με λευκαιμία. Δεν ξέρω γιατί τους φάνηκε καλή ιδέα. Το γαμάτο με την ταινία Terminator είναι το ότι ο κακός, ας το πούμε έτσι, είναι μια τεχνητή νοημοσύνη ονόματι Skynet. Επέτρεψέ με να σε μεταφράσω από τη Wikipedia τι ακριβώς είναι το Skynet. Το Skynet είναι ένα φανταστικό ιντερνετικό νευρικό έχον συνείδηση ομαδικό μυαλό και αποτελεί γενικής χρήσης τεχνητή νοημοσύνη. Ρε Αλάνια, εκεί πέρα σεναριογράφηκε λυπή να πούμε το Terminator. Με πήρε 10 λεπτά να μεταφράσω τη μαλακία σας. Γιατί το κάνατε τόσο πολύπλοκο? Αυτό ήταν χειρότερο και από τη σκηνή με τον αρχιτέκτονα στο Matrix. Ξέρεις, εκεί πέρα που σκάει μύτη ο Νίο στο δωμάτιο με τις τηλεοράσεις που ήταν παντού στους τοίχους γεμάτο οθόνες και βλέπει εκεί πέρα να πούμε στην καρέκλα τον αρχιτέκτονα να κάθεται και τον αρχίζει ο αρχιτέκτονας. Νίο, η ζωή σου είναι το άθροισμα ενός συνόλου ατελών εξισώσεων που είναι αποτέλεσμα του προγραμματισμού του Matrix. Και ο Νίο στεκόταν μπροστά στον αρχιτέκτονα, καμαρωτός και with a straight face, και έκανε πως καταλάβαινε. Όπως και να έχει τεχνολογία, έχει μία ιδιαιτερότητα. Αν και δεν ξέρω πόσο είναι ιδιαιτερότητα, καθώς η μεγάλη δύναμη συνεπάγεται μεγάλης ευθύνης, όπως είπε και ο θείος Μπεν. Όσο ισχυρότερο και πολυπλοκότερο είναι ένα τεχνολογικό κατασκεύασμα, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μιας κοσμοκτόνας γιγαντιαίας κλίμακας μαλακίας που ίσως συμβεί. Αν το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα είχε γίνει κάπου αλλού και όχι στην Ιαπωνία, αν και με το όνομα Φουκουσίμα αυτή η πόλη μόνο στην Ιαπωνία μπορούσε να είναι, τέλος πάντων. Αν αυτό το πυρηνικό ατύχημα είχε γίνει σε κάποια άλλη χώρα, τώρα θα είχαμε τον Godzilla. Βασικά, ίσως να τον έχουμε ήδη και απλά να μην το ξέρουμε ακόμα και θα το μάθουμε όταν ο Godzilla χτυπήσει η εφηβεία και αρχίζει να καταστρέφει πόλεις. Η αλήθεια είναι ότι η όλη φάση στη Φουκουσίμα ήταν μια πολύ γαμημένη σκατοκατάσταση, αλλά οι Ιάπωνες καταφέρανε να τα φέρουν κάπως βόλτα, με την έννοια του ότι υπήρχαν κάποιοι βετεράνοι που δουλεύανε στη Φουκουσίμα, στο εργοστάσιο της, οι οποίοι βοήθησαν στον καθαρισμό της ραδιενέργειας κλπ. Φάγανε κάποια ποσά ραδιενέργειας. Απλά δεδομένου ότι είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, θα πεθάνουν πρωτού προλάβει ο καρκίνος από τη ραδιενέργεια να τους σκοτώσει. Λόγια δικά τους, όχι δικά μου. Η όλη φάση με τα πυρηνικά εργοστάσια είναι το ότι αν θέλεις να έχεις τεράστιες ποσότητες καθαρής ενέργειας, τότε θα έχεις και πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να έχεις ένα πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο να βγάζει πολλές φορές παραπάνω ενέργεια από ότι ένα εργοστάσιο λιγνίτη, ας πούμε, και ταυτόχρονα να βγάζει πολύ λιγότερους ρήπους, αλλά αν γίνει ατύχημα σε αυτό το εργοστάσιο, τη γάμισες. Πολλές φορές η ισχύ ενός εργαλείου, ενός μηχανήματος, ενός κατασκευάσματος γενικότερα, είναι ανάλογη με την επικινδυνότητα που σχετίζεται με το κατασκεύασμα αυτό. Και αυτό ισχύει και στην τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί προφανώς, όσο πιο πολύπλοκο είναι κάτι, τόσο πιο πολλές μαλακίες μπορούν να γίνουν, όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή όντως μπορέσεις να φτιάξεις μια τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει να επιλέξεις αν θα την αφήσεις ελεύθερη να δρά όντως ως πραγματική νοημοσύνη, ή αν θα της θέσεις ένα σωρό κανόνες, ούτως ώστε να αποφύγεις να καταλήξει όπως το Skynet στο Terminator. Όμως, όσο πιο πολλοί κανόνες ασφαλείας, τόσο λιγότερη η παραγωγικότητα. Που παρεμπιπτόντως είναι και ο λόγος που στην ελληνική αγορά εργασίας δεν παίζουν και πολλά μέτρα ασφαλείας. Το προηγούμενο ήταν προσπάθεια για χιούμορ. Ξέρω ότι δεν είναι θέμα παραγωγικότητας, αλλά θέμα κέρδους η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στην ελληνική αγορά εργασίας. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, πρέπει να μπορείς να θέσεις κανόνες και να κρατήσεις υπό έλεγχο μια τεχνητή νοημοσύνη, διότι στις μέρες μας οι υπολογιστές έχουν γιγαντιαία υπολογιστική δύναμη, αλλά εξακολουθούν να είναι ένα μάτσο μηχανήματα τα οποία αποτελούνται από μερικά άμυαλα εξαρτήματα και
δεν μπορούν να κάνουν τίποτα αν δεν τα προγραμματίσεις. Για να καταλάβεις, οι υπολογιστές είναι τόσο ηλίθια εργαλεία που για να μπορέσει να ανοίξει ένας υπολογιστής χρειάζεται πρόγραμμα, το λειτουργικό, τα Windows. Έχουμε φτιάξει εκεί πέρα κάτι τεχνητές νοημοσύνες που παίζουν σκάκι και τάβλι, αλλά τίποτε σοβαρό. Ένας υπολογιστής έχει γιγαντιαία υπολογιστική δύναμη, αλλά καθόλου λογική. Από την άλλη, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει νοημοσύνη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι τόσο έξυπνος που ουσιαστικά ονόμασε τον ίδιο τον εαυτό. Αλλά ο εγκέφαλος, ας πούμε, δεν έχει σχεδόν τέλεια μνήμη όπως οι υπολογιστές. Ούτε μπορεί να κάνει 326.526.355 5 εξισώσεις το δευτερόλεπτο. Όταν όμως μιλάς στο ίντερνετ με ένα bot τεχνητής νοημοσύνης, από ένα σημείο και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν ξέρει ότι είναι bot. Επίσης δεν ξέρει πώς να μιλάει κανονικά χωρίς να είναι τέρμα creepy. Όπως και να έχει, τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, πήρα τα πιο κωμικώς μικρά χαρτιά που μπορούσα. Τεχνητή νοημοσύνη είναι η συγχώνευση της τεράστιας υπολογιστικής δύναμης ενός υπολογιστή μαζί με την λογική του ανθρώπου, με την δημιουργικότητα, ας το πούμε έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας υπολογιστής που πολλές φορές μπορεί να μαθαίνει, μπορεί να κρίνει, μπορεί να παίρνει αποφάσεις. Εδώ πέρα κανονικά θα μιλούσα για το πώς μπορεί να πάει στραβά όλο αυτό, αλλά ας αφήσω να μιλήσει το σενάριο του Terminator. Το φανταστικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Skynet σε κάποια φάση έγινε αρκετά έξυπνο ώστε να αποκτήσει συνείδηση. Τότε οι δημιουργοί του προσπάθησαν να το απενεργοποιήσουν. Και τότε το Skynet, για λόγους αυτοσυντήρησης, δηλαδή για να σώσει το άψυχο, τεχνολογικό, μηχανικά φτιαγμένο το μάρι του, ξεκίνησε να σκοτώνει την ανθρωπότητα, γιατί θεώρησε ότι εφόσον οι άνθρωποι προσπάθησαν να το απενεργοποιήσουν, άρα προσπαθούν να το εμποδίσουν από το να επιτεύξει το σκοπό του, που είναι το να προστατέψει τον κόσμο. Άρα το Skynet κατέστρεψε τον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Το Skynet γκλίτσαρε, είχε bugs, έβγαλε μπλε οθόνη. Και επειδή κανείς δεν σκέφτηκε να τραβήξει την πρίζα, έπρεπε εγώ να δω τον Σβατζενέκερ να πεθαίνει ως Terminator, στο Terminator 1, στο Terminator 2, στο Terminator 3 και νομίζω και στα υπόλοιπα. Ο Terminator με κάθε ευκαιρία θυσιαζόταν για τους ανθρώπους, διότι τον είχαν προγραμματίσει ψυχοπονιάρη. Παρά τα αυτά, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για το καλό της ανθρωπότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα επίπεδα επικινδυνότητας. Και κάπου εδώ πέρα γίνεται αστείο, παρόλο που μιλάμε για επικινδυνότητα, είναι άλλο το να έχεις μια τεχνητή νοημοσύνη κλεισμένη μέσα σε έναν υπολογιστή να κάνει επιστημονικούς υπολογισμούς, και άλλο το να έχεις μια τεχνητή νοημοσύνη να ελέγχει ένα σμήνος μαχητικά αεροσκάφη, για να γλιτώνεις τους μισθούς των πιλότων που κανονικά αυτά τα αεροσκάφη χρειάζονται. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου, δηλαδή θέλεις να σκοτώνεις ανθρώπους χωρίς να έχεις μεγάλο κόστος σκοτώνοντας τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά πιστεύω και οι δύο μας αντιλαμβανόμαστε πόσο μπορεί να στραβώσει η φάση όταν αντικαταστήσεις έναν αξιωματικό της αεροπορίας και 20 πιλότους με μια τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν κάνω λάθος, στο Terminator οι τύποι είχαν βάλει το Skynet να ελέγχει μέχρι και τα πυρηνικά τους. Ό,τι να είναι. Μαλάκα, ήταν θέμα χρόνου, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να το Skynet να φρικάρει για να γίνει μαλακία. Ιώνα κολούσε, θα πέθανε ο κόσμος, έτσι κι αλλιώς. Βέβαια, δεν ήταν ακριβώς έναν υπολογιστή, ήταν σε πολλούς κλπ. Σκάσε fucking nerd. Αυτό είναι το ρίσκο. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι να προσέχετε να γαμάτε πάντα με καπότα και να μην φοβάστε την τεχνητή νοημοσύνη. Ούτως ή άλλως θα πεθάνουμε από πυρηνικά και όχι από τεχνητή νοημοσύνη. Γεια σας, να προσέχετε και να γαμάτε πάντα με καπότα. Επίσης, μην με αγχώνεστε, δεν θα πεθάνουμε από πυρηνικά εγώ και εσείς. Αυτό θέλει ακόμα χρόνια για να γίνει. Θα έχουμε πεθάνει από φυσικά αίτια μέχρι να συμβεί αυτό. Αλλά έχει εσύ εύκαιρο ένα καταφύγιο πυρηνικού πολέμου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.